Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 973. Είναι από το Ιώτα Αλφα, από το 11 κεφάλαιο του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων και εδάφιο 20. Σελίδα 973, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και 20 εδάφιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινε στις ελθόντες της Αντιόχειαν, ελάλων προς τους ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Και το χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα όδα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης. Και εξαπέστειλον τον Βαρνάβαν, δια να περάσει έως Αντιοχίας. Ως της ελθόν και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένωση εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον επειδή το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον και βρών αυτόν έφερε αυτόν εις Αντιόχεια. Και συνελθόντες στην εκκλησία εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθηταί χριστιανοί. Εν εκείνες δε τις ημέρες κατέβησαν από Ιερουσαλήμον προφήτε εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη, ήτης και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθηταί απεφάσισον έκαστον αυτών, κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωση βοήθειαν προς τους αδελφούς κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Κατ' εκείνον δε των καιρών επιχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε δια μαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου. Και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε η μέρε των Αζήμων, το οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών, για να φυλάτωσιν αυτόν θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Μωμέν λοιπόν Πέτρος σε φυλάτε το εν τη φυλακή, εγίνοντα δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Όταν δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνην ο Πέτρος εκοιμάτο μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος με δύο αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατον το δεσμοτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήρθεν εξέφνης και φως έλαμψε το κύματι, χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου εξύπνησεν αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν περιζώστητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και καμενούτο. Και λέγει προς αυτόν φόρεσον το ημώτιόν σου και ακολούθημη. Και εξελθόν οικολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή του αληθινών, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού εδε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην της σιδεράν, την φέρουσαν εις την πόλην ή της αφεαυτής. Η νύχθης αυτούς και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτούς. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν, είπε, «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος απέστειλε τον άγγελον αυτόν και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη, ήλθε εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επανομοζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα, ονομαζομένη Ρόδη, δια να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξεν την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπον προς αυτήν παραφρονείς. Εκείνοι όμως διεισχυρίζονται ότι ούτως έχει. Οι δε έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντε σίδων αυτών και ξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς την χείραν δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πώς
ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής και είπεν απαγγείλατε ταύτα εις τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθώνει πήγαινε εις άλλων τόπων. Αφού διεξημέρωσεν το ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνας τους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από τις Ιουδαίες στην Κεσάρια διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων. Ήλθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντες των βλάστων, των επί του κοιτώνος του βασιλέως εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφετο από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη, ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στον Λίν και καθίσας επί του θρόνου, εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξε αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξηνε και επληθύνητο, ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντες με θεαυτόν και τον Ιωάννην, τον επωνομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, παρουσία του Θεού ένδοξη, εντυπωσιακή η δόξα του Θεού ανάμεσα στην Εκκλησία, αλλά εκείνο που έχει σημασία σήμερα για μας είναι ότι είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλύτερα της του πρώτου. Και ο πρώτος οίκος ήταν μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και ο τελευταίος οίκος είναι πριν την Ανάσταση της Εκκλησίας, πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκείνα που έζησαν ήταν θρίαμβος. Και αυτά που θα ζήσει η Εκκλησία του Χριστού τις έσχατες ημέρες θα είναι μεγαλύτερος θρίαμβος. Αλλά και τότε και πάντοτε και τώρα ο θρίαμβος αποκαλύπτεται μεταξύ των πιστευόντων, οι οποίοι επειδή πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, έχουν καρδιά τελεία, ελπίζουσα μόνο στον Θεό, τους αποκαλύπτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού και επειδή πιστέψαν στον Χριστό, έχουν τη χάρη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να υπακούνε και υποτάσσονται και να περπατάνε ακριβώς, μίως άσοφοι αλλά σοφοί, γνωρίζοντες ότι οι μέρες είναι πονηρές. Η δόξα του Θεού πλήρης, αλλά και η επιβολή του διαβόλου μεγάλη. Με δυνάμεις ανθρωπίνως απεριόριστες. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τα παιδιά του Θεού, για την Εκκλησία του Θεού, τελεία. Πάντα υπάρχει λύση. Υπάρχει ο βοηθόν, υπάρχει ο υπερασπίζων και υπάρχει και ο δοξάζων. Και αυτός είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που αλλάζει τα πάντα. Και ο Λόγος του Θεού λέγει ότι προσέχετε μην καταφρονήσετε το λαλούντα, γιατί τότε τον καταφρόνησαν και έχασαν την παρουσία του Θεού. Και τότε ο Θεός μίλαγε με τους προφήτες. Τώρα ο Θεός μιλάει με το απάβγασμα της δόξης Του που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μιλάει σε αυτούς που έχουν ότα ακούειν για να ακούνε. Και τα αυτιά για να ακούς το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, ο Θεός το τα χαρίζει. Είναι ότα πεπαιδευμένων. Αυτιά για να μπορούν να ακούνε και να καταλαβαίνουν. Μάτια για να μπορούν να βλέπουν και να κατανοούν. Τι να καταλαβαίνουν, τι να κατανοούν, αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε
Εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν και αυτοί ανθρώπου δεν άκουσε. Τα μεγαλεία του Θεού του ζώντος. Τα μεγαλεία του Θεού δια του Ιησού Χριστού μέσα στο λαό του, μέσα στην εκκλησία του. Μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ήταν την εποχή εκείνη, τώρα όμως θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Γιατί όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρη του Θεού. Και είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι έτι άπαξ, μια φορά ακόμη, λέγει ο Θεός, εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό, γιατί πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα και να μείνουν τα ασάλευτα. Πρέπει να γίνει αυτό και θα γίνει, γιατί θα το κάνει ο Θεός, γιατί είναι γραμμένο. Και τώρα σύονται, σύεται η γη μέσα σε κρίσεις παγκόσμιες, οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές. Σύεται το σύμπαν. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Οι οδύνες της εγκυμονούς τους έρχονται ξαφνικά η μία μετά την άλλη. Ποιος να περίμενε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και η ανθρωπότητα από τη μετανάστευση πριν από 3-4 χρόνια. Κανείς. Την παγκόσμια οικονομική κρίση που ήρθε και έρχεται μεγαλύτερη ακόμη τώρα. Και είναι τρομοκρατημένοι όλοι. Γιατί δεν υπάρχει ο σώζον. Σύεται το σύμπαν. Και αυτός ο σεισμός προηγείται του πνευματικού σεισμού που θα γκρεμίσει όλα τα σαλευόμενα. Όλες οι δυνάμεις, οι αξίες γκρεμίζονται για να μείνει η Εκκλησία του Χριστού. Μακάριος είσαι, αδερφέ, που σε πρόσθεσε κατά χάριν ο Χριστός στην Εκκλησία του. Δόξασε το Θεό, χαίρου, αγάλου, γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Δόξασε το Θεό για την υπερβολή της χάριτος στη ζωή σου. Καθ' υπερβολή χάρη έκανε ο Θεός και είσαι σήμερα προσθεθειμένος από τον Χριστό στην Εκκλησία του. Δόξασέ τονε. Γιατί σύεται ο ουρανός, η γη, θα συστεί και ο ουρανός. Όλα τα σαλευόμενα θα γκρεμίσουνε. Ένα θα μείνει, η βασιλεία η ασάλευτος. Παραλαμβάνοντες λοιπόν βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν αυτή τη χάρη. Χάρις είναι. Μας εδόθη βασιλεία ασάλευτος. Μας εχαρίστη βασιλεύς των βασιλέων. Μας χαρίστηκε. Είναι δικός σου ο Χριστός, εάν εσύ είσαι δικός του. Τότε λοιπόν, μέσα στη δημιουργημένη πλέον εκκλησία, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ο διάβολος ζήλεψε, οργίστηκε και αποφάσισε με κάθε τρόπο να την κρεμίσει και να την καταστρέψει, να καταστρέψει το ασάλευτο. Δεν καταστρέφεται το ασάλευτο, αδερφοί. Δεν καταστρέφεται. Γιατί υπάρχει πρόνοια Θεού. Δεν θα πάθεις τίποτα, αδερφέ. Και τώρα ακούστε το, αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα πάθεις τίποτα εσύ, αδερφέ. Έχει αγαθή πρόνοια ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά που δεν την έχεις καταλάβει. Αλλά υφίσταται, υπάρχει, γιατί ζει ο Χριστός. Μόνο μείνε πιστός στο λόγο του. Μη φοβού, πίστευε. Σ' αυτόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Γίνε δούλος του. Σε ελευθέρωσε. Ελευθερωθείς λοιπόν από την αμαρτία τώρα. Δούλωσε τον εαυτό σου εις τον Θεόν, ώστε και ο καρπός σου, ο προσωπικός σου, ο οικογενειακός σου να είναι εις αγιασμόν, αλλά και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Πείνα, λέει,
μέσα στη φτώχεια της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο διάβολος αποφάσισε να φέρει και πείνα για να καταστρέψει την εκκλησία. Όμως ο Θεός λίγα χρόνια πριν δημιούργησε μια εκκλησία στην Αντιόχεια και όταν έφτασαν εκεί οι προφήτες και προφήτευσαν ότι έρχεται πείνα μεγάλη και ήλθε επί Κλαυδίου του Κέσαρος. Οι μόνοι που δεν πείναγαν ήταν οι μαθητές του Χριστού. Γιατί οι άλλοι μαθητές του Χριστού αποφάσισαν και έστειλαν με τον Βαρνάμα και τον Παύλο τα απαραίτητα για να συνεχίσει η Εκκλησία του Χριστού να δοξάζει τον Κύριό της και τον Θεό της. Όλοι δε οι άλλοι ήλπιζαν σε ένα πρόσωπο, στον Ηρώδη τον βασιλιά, ο οποίος φρόντιζε και να τους καταδυναστεύει και να τους δίνει ψίχουλα να ζούνε. Γιατί πάντοτε θα υπάρχει ο Ηρώδης ο βασιλιάς. Πάντοτε θα υπάρχει ο Αμάν ο Αγαγίτης. Πάντοτε. Αλλά και πάντοτε θα υπάρχει Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πάντοτε θα υπάρχει. Δόξα στον Θεό. Έχω πολύ χαρά, αδερφοί. Ξέρετε γιατί. Γιατί μέσος ο Χριστός. Τι δεν μου βρήκε, τι να του δείξω. Τι μου βρήκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Με έσωσε, με ελευθέρωσε. Και έχει καλές βουλές ο Θεός για όλους μας. Καλά σχέδια, μη φοβόσαστε, μην ακούτε τίποτα. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για σένα. Καλά σχέδια έχει ο Θεός για σένα. Πίστευε όμως τον Χριστό. Εμπιστεύσου τη ζωή σου, την οικογένειά σου, το παρόν σου και το μέλλον σου μόνο στον Χριστό. Αγρίεψε ο Ηρώδης. Γιατί αγρίεψε ο διάβολος και λέει τώρα θα τη φτιάξω εγώ την εκκλησία. Αποκεφαλίζει και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Και ήρθε η ώρα της προσευχής. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η ώρα της προσευχής. Να το πω πιο καλά. Από σήμερα είναι η ώρα της προσευχής. Συνέλαβε και τον Πέτρο. Τον έδεσε να μην του φύγει. Έβαλε και στρατιώτες δίπλα του. Έβαλε και φρουρές και πύλες. Και πόρτες και αλυσίδες. Απ' όλα έβαλε. Αλλά ο Πέτρος είναι του Κυρίου, αδερφοί. Και όταν έχεις Κύριο, τίποτα δεν σε δένει. Είσαι ελεύθερος. Μα πώς θα ελευθερωθεί. Δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος να τον ελευθερώσει. Όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να τον ελευθερώσει, υπάρχει άγγελος απεσταλμένος να σε ελευθερώσει. Και όταν και άγγελος απεσταλμένος δεν μπορεί να σε ελευθερώσει, υπάρχει Ιησούς Χριστός ο Κύριος που θα σε ελευθερώνει. Πάντοτε, κατά πάντα. Γι' αυτό και ο Πέτρος, εμπεπιστευμένος στο Θεό, δεμένος, αλυσοδεμένος, σε λίγες μέρες θα τον θανατώσουν, αυτός κοιμάται του καλού καιρού, γιατί του έχει πει ο Κύριος ότι θα γεράσεις και τότε θα σε συλλάβουν και θα με δοξάσεις με το θάνατό σου. Τώρα είναι νέος ο Πέτρος. Ας τους λέει να κάνουνε ό,τι θέλουνε. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, αδερφοί. Εσύ μένε στον Χριστό και ας τον Χριστό να κάνει αυτά που πρέπει στη ζωή σου. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Μην τους λογαριάζεις. Κανέναν μη λογαριάζεις. Να τους σέβεσαι όλους, να τους αγαπάς όλους, να τους υπηρετείς όλους. Αλλά να λατρεύεις, να ελπίζεις και να δοξάζεις μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και την τελευταία νύχτα, ενώ ο Πέτρος μέχρι την τελευταία νύχτα κοιμότανε, με πίστη στα λόγια του Χριστού, ο Θεός στέλνει άγγελο. Το πιστεύεις? Ας πω και κάτι άλλο που το πιστεύουμε. Κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του άγγελο. Δεν θα αφήσει να προσκόψει ο πού σου, λέει ο λόγος του Θεού και είναι αλήθεια. Θα σε σηκώνει, θα σε φροντίζει. Μόνο μείνε πιστός στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μην πεις δεν με αγαπάει ο Χριστός. Πλάνη, ψέμα του διαβόλου είναι. Πάει να σε κοροϊδέψει, να σε πλανήσει. Σε αγαπάει ο Χριστός.
Ο Θεός είναι αγάπη και σένα που αμφιβάλλεις πιο πολύ σ' αγαπάει. Και θέλει να σου δείχνει την αγάπη Του. Σήμερα μας δείχνει την αγάπη Του ο Θεός, που είναι τέλεια, πλήρης, άπειρη. Και εκδηλώνεται με μεγαλειώδη τρόπο. Πάει ο άγγελος λοιπόν, το ξυπνάει και του λέει «Υπόδυσον τα σανδάλια σου και ντύσου». Και ο Πέτρος σαν μεθυσμένος, χωρίς να καταλαβαίνει, σηκώθηκε, βάλε τα παπούτσια, ντύθηκε. Αλλά δεν ήξερε ότι το γινόμενο ή το αληθινόν νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Και αφού λυθήκανε και οι αλυσίδες, πέρασαν πρώτη και δευτέρα φρουρά και έφτασαν στην έξω φρουρά, όπου από μόνη της η πύλη άνοιξε. Τότε δεν το ξέρανε, αλλά εμείς ξέρουμε σήμερα όταν φτιάνεις, τάκ, ανοίγουν οι πόρτες. Αυτό που τώρα ανακαλύψαμε εμείς, ο Κύριος το έχει απαρχής. Και θα σου το πω όπως μου το έδειξε ο Θεός. Όπου περνάς, στο όνομα του Χριστού, οι πόρτες θα ανοίγουν. Και δεν ισχύει για έναν, για όλους μας ισχύει. Το πιστεύεις, αδερφέ? Είσαι παιδί Θεού. Είσαι δούλος Θεού. Είσαι ο αγαπητός, ο αγαπημένος του Κυρίου. Πώς μπαίνεις και ανοίγουν οι πόρτες μόνες τους? Έτσι, όπου περνάς, εν το ονόματι του Χριστού θα ανοίγουν οι πόρτες. Δεν θα τις ανοίγεις εσύ. Δεν μπορείς. Δεν θα λύνεις τις αλυσίδες εσύ, ούτε τις δικές σου, ούτε των άλλων. Μόνες τους θα λύνονται. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα τις λύνει ο Χριστός. Και αν μείνεις πιστός έως θανάτου, τότε εσύ θα είσαι ο άγγελος του Κυρίου, ο απεσταλμένος του Θεού. Εσένα θα σε χρησιμοποιεί ο Θεός σαν άγγελο, να λες ξύπνα, ντύσου, φόρα τα παπούτσια σου, προχώρα. Και θα πηγαίνεις μπροστά και θα ανοίγουν οι πόρτες. Και θα βρίσκεσαι και εσύ και αυτός τον οποίον λες ελεύθερος. Άγγελος Κυρίου. Και όταν βρέθηκε έξω ο Πέτρος, κατάλαβε ότι δεν ήταν όραμα, αλλά αυτό που ζούμε είναι αληθινό. Αυτό που ζεις, αδερφέ, είναι αληθινό. Δεν είναι φαντασία. Είναι αληθινό. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και είναι αληθινό. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου, είναι αληθινό. Τον Ιησού Χριστόν τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωσή σου και είσαι δίκαιος, είναι αληθινό. Όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό για σένα. Είναι αληθινά τα λόγια που ακούς, γιατί είναι λόγια Ευαγγελίου, λόγια Χριστού. Γίνε και εσύ αληθινός. Ο Χριστός είναι αληθινός για σένα, γίνε και εσύ για τον Χριστό αληθινός. Κάνε μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Και πού να πάει? Στην προσευχή θα πάει. Στα αδέλφια του θα πάει. Πού αλλού να πάει? Και φτάνει έξω από την πόρτα, χτυπάει την πόρτα. Οι άλλοι προσεύχονταν, ελευθέρωσε τον Πέτρο, Κύριε. Ο Πέτρος είναι ελεύθερος όμως. Ελευθέρωσε τον αδερφό μας, Κύριε. Αλλά προσεύχονται και δεν μπορούν να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν τα μεγαλεία που κάνει ο Θεός. Και θα λέγανε όπως και εμείς, λες να τον ελευθερώσει? Πώς να τον ελευθερώσει? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ευθύς. Και ο Πέτρος ήταν έξω από την πόρτα. Δόξα στο Θεό. Ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα. Άνοιξε του να μπει μέσα. Είναι έξω από την πόρτα. Και φωνάζουν και λένε, μία δούλη πάει και ανοίγει, ακούει τη φωνή του Πέτρου,
τάχασε, χάρηκε και είπε, ο Πέτρος είναι απ' έξω. Και οι προσευχόμενοι δεν την πίστεψαν. Πού να πιστέψεις. Αδελφοί, τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, δεν θα μπορείς να τα πιστέψεις, αλλά θα είναι αληθινά και θα τα ζήσεις. Να το ξαναπώ αυτό, έτσι πως το πω ο Κύριος. Αυτά που θα κάνω, δεν τα πιστεύεις, αλλά είναι αληθινά και θα τα ζήσεις. Το πιστεύεις τώρα, αδελφέ? Και αν δεν το πιστέψεις, δεν πειράζει. Θα τα κάνει ο Χριστός όμως. Καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας. Άνθρωποι είμαστε. Μικροί, ασήμαντοι, άθλοι, ουτιδανοί. Αλλά έχουμε Κύριο παντοδύναμο. Δόξα στο Θεό. Έχουμε Πατέρα, Πανάγαθο. Ελεήμονα, εκτήρμονα, πολυέλαιο, πολυέσπλαχνο. Ανοίγουν την πόρτα, νάτος ο Πέτρος. Τα χάσανε. Και λογικά τα χάσανε, δεμένος, αλυσοδεμένος. Μέσα στη φυλακή, τη βαριά φυλακή. Και τον βλέπουν μπροστά του ελεύθερο, χαμογελαστό και δοξάζοντα το Θεό. Όταν δεν τους είπε τι έγινε, φαντάζομαι ότι θα μείνανε με ανοιχτό το στόμα όπως και εμείς σήμερα. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Και η απάντηση είναι αληθινός, αληθός, αληθός. Τα πάντα είναι αληθινά στο Ευαγγέλιο, αδερφοί. Και αφού τους εξιστόρισε, τώρα πια μπορεί να φύγει. Να φύγει και να πάει εκεί που ο Χριστός θέλει. Εκεί που ο Χριστός τον στέλνει. Τώρα πια καθένας έχει το δρόμο του. Ακούτε, καθένας από μας έχει το δικό του δρόμο. Και ο Θεός λέει, εγώ θα σε συνετίζω. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθείς. Εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους, κανέναν άνθρωπο δεν χρειάζεσαι και δεν χρειάζομαι. Έχουμε το Χριστό, έχουμε το Λόγο Του, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους. Έναν μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων μας χάρισε ο Θεός, Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αλλά είναι αναισθημένος, είναι πανταχού παρών, είναι φίλος σου. Και λέει κάτι ωραίο ο Κύριός μου που το διάβαζα σήμερα και χάρηκε η ψυχή μου. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, εάν λέει κάποιος έχει επίσκεψη από φίλο του νύχτα και του λέει δώσε μου να φάω και δεν έχει, αλλά σκέφτεται ότι έχει ένα φίλο. Ένα φίλο. Πάει λοιπόν στο φίλο, νύχτα χτυπάει την πόρτα, του λέει «Φίλε μου, νύχτα! Ήρθε ένας άλλος φίλος μου και πεινάει και δεν έχω τίποτα να του δώσω. Δώσε μου ένα ψωμί». Και λέει ο Χριστός, «Εάν δεν του δώσει, αν και είναι φίλος του, επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του μόνο θα του δώσει». Και εμείς έχουμε ένα φίλο, αυτό είναι. Μη διστάζεις να πας. Όποια ώρα θες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, και πες του, αλλά πες του το και θα δεις τη διαφορά. Φίλε μου. Γιατί ο Χριστός λέει, δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλος μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, αυτά σας λέω. Πήγαινε, πες με στο δωμάτιό σου και τόλμησε να πεις, φίλε μου, ήρθα να δεις τι θα γίνει. Μια φορά το έκανα, αδερφή, και από τότε δεν μπορώ. Από ανέδεια θα έλεγα. Και όταν είπα αυτή τη λέξη, πω πω τι έγινε. Τι έγινε. Γέμισε το σπίτι, το δωμάτιο με την παρουσία του Θεού. Δεν μπορούσα να σταθώ. Δεν ήξερα που να κρυφτώ. Είναι φίλος σου, αδερφέ.
γίνε φίλος του. Είναι φίλος σου, γίνε φίλος του. Και πώς είναι φίλος σου? Όσα άκουσα από τον πατέρα σας λέγω. Και εσύ όσα ξέρεις πες του τα. Άνοιξε του την καρδιά σου. Περίγραψε, εξομολογήσου τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τις αμαρτίες σου. Πάσαν την μέρημναν από αυτόν. Περίγραψε τη, όλα τα ζητήματά σου, πες τα σε αυτόν. Και τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε νου. Και θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού. Φίλε μου, η Εκκλησία χάρη και δόξασε και καθένας πήρε το δρόμο του. Το δρόμο που τον διδάσκει ο Χριστός να περπατάει. Μην κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου, μην κάνεις ό,τι νομίζεις. Προσευχή σου, είναι ώρα προσευχής. Και περπάτα την οδόν που ο Χριστός σας θα διδάξει, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι διδάσκαλοι. Ένας είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχουν άλλοι καθηγητές για να σε οδηγήσουν, ένας είναι ο Χριστός. Την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάει ο Ηρώδης μαύρα μαντάτα. Το φουκαρά τον Ηρώδη, τι έπαθε και τι θα πάθει ακόμη. Ποιος του είπε να διαλέξει στρατόπεδο απέναντι? Εμείς διαλέξαμε στρατόπεδο μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο βασιλιάς μας, αυτός είναι ο Κύριός μας. Το φουκαρά τον Ηρώδη, αυτό βασιλιάς απέναντι πήγε και έκατσε. Με τον απέναντι, αδερφέ, θα πας. Μη γέννητο. Ξυπνάει το πρωί, του λένε, τραπέτευσε ο φυλακισμένος. Όπου αγρίεψε και σκότωσε όλους τους φύλακες. Λες και θέγαν αυτοί. Αυτός είναι ο κόσμος, αδερφοί. Σκοτώνει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Σώζει και ελευθερώνει. Καλό στρατόπεδο διάλεξε σήμερα που ήρθες εδώ, αδερφέ. Στρατόπεδο Θεού είναι αυτό. Στρατόπεδο Θεού είναι αυτό. Καλό στρατόπεδο διάλεξες. Έχει βασιλιά, ανίκητο, θριαμβευτή. Απογοητευμένος από την δραπέτευση του Πέτρου, του αιρετικού, πήγε στην Κεσάρια και εκεί μαζεύτηκαν όλοι και τον προσκυνάγανε, γιατί τρεφόντουσαν από αυτόν. Η ελπίδα τους ήταν όλων των Ιουδαίων ο Ηρώδης. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, έτσι, αδελφοί? Δεν ελπίζουν σε κανέναν. Σε ποιον να ελπίσουμε? Για βρες κανένα που αξίζει να ελπίσεις. Όλοι μας δουλεύουν. Μόνο ο Χριστός είναι αλήθεια. Είναι η οδός, είναι και η ζωή. Έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Δόξα στο Θεό. Και άρχισε, αφού ντύθηκε μεγαλοπρεπός, να μιλάει με υπερηφάνεια. Στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Δεν τους μπορεί τους περηφάνους. Και ενώ έστειλε άγγελο ο Θεός και ελευθέρωσε τον Πέτρο, τώρα στέλνει άγγελο ο Θεός και πατάσει τον Ηρώδη και γίνεται ευθύς σκολικόβοτος. Το σώμα του το έτρωγαν σκουλίκια και απέθανε. Φοβερός θάνατος. Να μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Καλό στρατόπεδο διαλέξαμε σήμερα. Στρατόπεδο βασιλικό, αιώνιο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και μου κάνει εντύπωση είναι ότι μέσα σε όλα αυτά που συνέβησαν, κάπου εκεί ήταν και ο Παύλος. Τον είχαν στείλει από την Αντιόχεια να φέρει χρήματα και τροφές για τους αδερφούς. Μπορεί να ήταν και μέσα στην προσευχή. Τι ωραία εκπαίδευση. Γιατί σε λίγο θα του πει, για σήκω, θα πας εκεί που εγώ σε στέλνω. Κάπου εκεί ήταν ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Όλα τα γνώρισε, όλα τα ζήσε. Και τι ήταν ο Παύλος? Ας διώκτης της Εκκλησίας, διώκτης των χριστιανών, διώκτης των παιδιών του Θεού. Άγριος, σκληρός. Έδερνε, βασάνιζε, φυλάκιζε. Μέχρι που τον επισκέφθηκε ο Χριστός. Άλλαξε τη ζωή του. Αλλά τώρα θα αλλάξει μια φορά ακόμη τη ζωή του. Κάπου σε αυτά τα χρόνια
λέει ο Απόστολος Παύλος, προετών 14, μετά από 14 χρόνια. Δεν ξέρω. Μέσα στο σώμα, έξω από το σώμα, δεν κατάλαβα. Βρέθηκα στον Παράδεισο, μαζί με τον Χριστό. Αυτή την περίοδο. Ίσως και εκεί στα Ιεροσόλυμα, ίσως και μετά όταν επέστρεψε, ίσως πριν του πει το Πνεύμα το Άγιο, σε ξεχώρισα για να σε αποστείλω. Και είδα, λέει, πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα και δεν συγχωρείται σε ανθρώπους να λαλήσω. Εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο Κύριος σου και Θεός σου. Είναι και εκπαιδευτής σου. Γιατί έχει σχέδιο. Μόνο ξέχασε αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που θέλεις, αυτά που νομίζεις. Αφιερώσου το Θεό. Πίστεψε στο Λόγο Του και περπάτα. Είπαμε, σήμερα είναι ώρα προσευχής. Άρχισε να προσεύχεσαι για να σε διδάσκει, για να σε συνετίζει ο Θεός. Για να σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις, να σε συμβουλεύει. Και όταν κινδυνεύεις, να σε προστατεύει. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδέρφοι. Αλλά και αυτός θέλει ο Χριστός να γίνεις. Έτσι θέλει να γίνουμε. Χωρίσατε είσαι με τώρα πια τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έχουν γίνει όλα. Είδε τη χάρη του Θεού στον Πέτρο. Είδε την κρίση του Θεού στον Ηρώδη. Τον πήγε ο Κύριος μέχρι τον Παράδεισο. Άκουσε λόγια ανεκλάλητα. Τον εκπαίδευσε, τον αύξησε. Και του λέει, τώρα χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα εις το έργο για το οποίο τους προσεκάλεσα. Και από εδώ και πέρα αρχίζει η καινούργια ζωή του Παύλου. Εύχομαι από σήμερα και πέρα να αρχίσει η καινούργια ζωή και για σένα και για μένα και για την Εκκλησία μας και για όλους. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα να ετοιμαστεί και εμείς να ψάξουμε.